είναι αφιερωμένο στον, στον άνθρωπο που θα ήθελα όσο τίποτα να μπορούσε να είναι απόψε εδώ. Και βεβαίως δεν γίνεται να είναι, στον πατέρα μου. Και εγώ έχω πολλές φορές χάσει τον έλεγχο σαν Αταλία. Και έχω κάνει και χοντρό χιούμορ σε ανθρώπους δικούς μου και έχουν παρεξηγηθεί και κολλητοί μου φίλοι, ας πούμε. Νομίζω ότι όλοι μας είναι ανθρώπινο να χάσει κάποια στιγμή τον έλεγχο, έτσι. Άρα η τελευταία που δικαιούμαι να κρίνω είμαι εγώ. Ποια είμαι ο Θεός για να κρίνω το αν ξέφυγε ο ένας ή αν ξέφυγε ο άλλος. Έχεις ακολουθήσει ποτέ κάποια συμβουλή από αυτή που σου λέει ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα? Ναι. Το μαζέψου λίγο. Νομίζω ότι μαζεύτηκα λίγο. Αν είσαι από τις γυναίκες που λες την ηλικία σου. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν την έχω πει ποτέ. Όσο μεγαλώνουμε, πρέπει να κάνουμε και μία υπέρβαση στη ζωή μας, έτσι. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να κάνουμε κάτι που να δείχνει ότι έχουμε μεγαλώσει όχι μόνο στα χρόνια, αλλά και σαν άνθρωποι. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι πρέπει να το βγάλω αυτό το φορτί από πάνω μου. Εντάξει, και να σας πω ότι είμαι γεννημένη στις 22 Ιουνίου 1965 και είμαι 49 χρονών. Εγώ στην ηλικία που είμαι σε πολλά πράγματα έχω αποδειχτεί πολύ πιο ανώριμη από εκείνον που στα 26 του είναι πιο όριμος από μένα σε πολλά. Είμαι απόλυτα αποδεχτή από την οικογένεια του συντρόφου μου, η οποία είναι και σήμερα εδώ κιόλας και με τιμάμε την παρουσία της και η μητέρα του και ο πατέρας του, οπότε αυτό με φτάνει και μου περισσεύει. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια καυτή πενηντάρα η Ναταλία. Καυτή πενηντάρα.